Ποιο φαίνεται να προηγείται στα τηλεφωνήματα σύμφωνα με τι μέχρι τώρα καταμετρήσει στην Άκη? Λοιπόν, νομίζω ότι η Μαριαλένα είναι πολύ ψηλά, δηλαδή είναι πολύ δημοφιλής. Εγώ δεν το περίμενα, γιατί επειδή το συζητάγαμε και χθες, θεωρούσα ότι ο κόσμος θα θέλει να δει πώς θα είναι ο Σάκης χωρίς τη Μαριαλένα. Διαψευστήκαμε από ό,τι φαίνεται. Η πλέον δημοφιλής παίκτρια αλήθεια από την ψηφοφορία αυτή τη και στιγμή εμένα, είναι η Μαριαλένα. Ίσως επειδή ο Σάκης έχει πάρει ήδη το ειστήριο στον τελικό, θέλουν να δουν το ζευγάρι στον τελικό. Ίσως αυτό το είμαστε γυναίκες και θα ψηφίσουμε γυναίκα. Αυτή δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Δεν νομίζω αν είναι καθόλου ανόητο. Μπράβο, κορίτσια. Τις προηγούμενες τρεις. Λοιπόν, αγόρια, επειδή δεν τους φαίνεται ανόητο, είμαστε άντρες, θα ψηφίσουμε μόνο άντρες. Ορμάτε. Και πέρα από αυτό, αν φύγει η Μαριαλένα, δεν θα έχει συνέχεια αυτό το love story. Ναι, αλλά δεν θα θέλεις να δεις μόνο του το Σάκη. Πόσο θα κλάψει στις γωνιές της καλύτερα. Το λίγο που απομένει, γιατί πλέον δεν έχει και πάρα πολύ. Λοιπόν, επειδή όμως έχει πέσει ο τίτλος και του άλλου ρεπορτάζ. Ωραία. Έχει σκέψει όμως ναι, τώρα με αυτό. Επειδή όμως έχει πέσει ο τίτλος. Είναι λίγο μαϊμού. Λοιπόν, η μάχη είναι ανάμεσα αυτή τη στιγμή στον. Γιατί άμα πρέπει σ' όνει και καλά να έχω πρόταση γάμου, καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να φύγει άλλη. Μπορεί να την έχει και ασχέτως αποχώρηση. Μήπως έβαλε του Γιαννίτσαρου και τηλεφωνούσαν όλη νύχτα. Λοιπόν, Τίνα μου, σου δίνουμε το λόγο για να μα πει και τι θα κάνει ο Γιώργος Ασημακόπουλος όταν κερδίσει τα λεφτά που θα πάρει ως αποχωρήσαντας. Ναι, ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η μάχη είναι ανάμεσα στον Κόρομη και στον Ασημακόπουλο για το ποιος θα αποχωρήσει. Ενδεχομένως να κλείνει και λίγο περισσότερο προς την πλευρά του Γιώργου Ασημακόπουλου. Θα το να δούμε την Κυριακή ως το αποτέλεσμα. Να αποχωρήσει. Θα το δούμε την Κυριακή το αποτέλεσμα. Ωστόσο, είμαι σε θέση να γνωρίζω, γιατί είχα συνομιλήσει και μαζί του λίγο πριν φύγει. Τώρα μπορώ να το πω. Τόσο καιρό δεν μπορούσα να το πω, γιατί ήταν σε εξέλιξη και οι ψηφοφορίες και όλα αυτά. Τώρα έχουν κλείσει όλα αυτά. Ότι επιθυμία του Γιώργου, για όσο καιρό θα παρέμενε στο παιχνίδι και όσα και χρήματα και αν κέρδιζε, δηλαδή έμενε μία εβδομάδα, είτε έξι είτε εφτά μήνες όπως έχει μείνει νομίζω τώρα. Νομίζω μας είχε πει ένας παίκτης ότι όλοι οι μαχητές παίρνανε 1.000 ευρώ την εβδομάδα. Ήτανε ναι, flat κάπου εκεί για όλους. Κάπου εντάξει, εκεί εγώ μπορεί λέω για μέχρι πριν από ένα μήνα. Τώρα, αν έγινε ένα νέο deal για την επέκταση του παιχνιδιού που έτσι πήρε μια παράταση, ενδεχομένως είναι ναι. Αλλά κατά ενώ θα πάρει ένα σεβαστό ποσό κατάτι λίγο τσιμπημένο, αλλά όχι πολύ. Είναι γύρω στα 25.000. Ένα μέρος του ποσού αυτού που θα εισπράξει ήταν επιθυμία του να το δώσει στα παιδιά με καρκίνο. Εγώ τότε δεν είχα καταλάβει γιατί ήθελε εκεί. Φυσικά στην πορεία καταλάβαμε όλοι μέσα από το παιχνίδι και από αυτό που έβγαλε πρώτος ο ποιος το είχε βγάλει, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω ο Περικλής Κοντιλάτου το υπονόησε και μετά μας το επιβεβαίωσε ο αδερφός του. Μπράβο. Ήταν ότι είχαν αυτή την έτσι, περιπέτεια και θέλει εκεί να δώσει τα χρήματα. Τίνα, ισχύει ότι δεν του επέτρεψαν να το πει από την αρχή για να μην φανεί ότι πάει να το εκμεταλλευτεί? Ο ίδιος δεν ήθελε να το πει για να μην φανεί ότι πάει να εκβιάσει θα τον το κόσμο δούμε συστηματικά? Θα το δούμε εάν θα το πει. Εάν δεν μπορέσει και οτιδήποτε συμβεί να το πει στο Συμβούλιο, έτσι, γιατί υπάρχει και ένας όρος μέσα στο Συμβούλιο, να είστε σίγουροι ότι θα το πει στη συνέχεια βγαίνοντας σε κάποια συνέντευξη που θα δώσει.